Γεια σας παιδιά, τρακοντάμαστε εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο και ως σημερινό βίντεο έχουμε για άλλη μια φορά EAFC24 από το WebApp. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, ένα μήνυμα από το χορηγό μας. Το EAFC24 έχει ήδη ξεκινήσει και στο market γίνεται ήδη χαμός. Οπότε για να μην μείνεις πίσω και να καταφέρεις να φτιάξεις την καλύτερη ομάδα που μπορείς, πήγαινε κάτω στην περιγραφή, είπα το πρώτο link το οποίο σου οδηγεί στο fifacoin.com, αγόρασε ό,τι χρειάζεσαι με τις πιο φθηνές και αξιόπιστες τιμές που πρόκειται να βρεις και στο checkout βάλει τον κωδικό μου DRST για να πάρεις 5% off. Εφόσον αύριο θα έχουμε το αγαπητό FIFA 24, θα έλεγα nice, FC24, όπου θα μπορούμε να παίξουμε λόγω του pre-order, δεν υπάρχει λόγος να ξαναβγάλουμε βίντεο στο web, οπότε αυτό θα είναι και το τελευταίο. Θα το εκτιμούσα πραγματικά υπερβολικά πολύ, αν δεν υπήρχε λόγος να κάνω σήμερα τα SBC, να τα έκανα όλα αύριο. Θα καλοπερνούσα τόσο πολύ όμως, μα τόσο πολύ. Το πρόβλημά μας βέβαια είναι ότι δεν βολεύει αυτό, επειδή χρειαζόμαστε κάποιο content. Αυτά τα κόκκινα μηνυματάκια δεν χρειάζεται, το έχουμε καταλάβει. Η EA αναγκάστηκε να βγάλει μέχρι στο Twitter ειδοποίηση ότι ξέρεις τι, δεν μπορείτε να πάρετε με FIFA points, δεν είναι δικό μας το λάθος, βουλώστε το. Ρε φίλε, απλά καταλάβετε το. Κάποιοι μου είπαν επίσης για welcome packs, δεν βλέπω τώρα welcome packs, οπότε εγώ τι να σου πω. Μπορεί όταν μπει στο game για πρώτη φορά να στα δώσει, ώστε να μην τα παίρνουν όλοι από το web app και μετά να μην αγοράζουν το game ενώ έχουν pack και να χαλάνε. Κατάλαβες τι λέω. Το web app μπορείς να μπει χωρίς να έχεις το FC24. Αντίθετα, τα welcome packs νομίζω θα πρέπει να τα πάρουν μόνο αυτοί που έχουν το FC24. Αλλά αυτό είναι τώρα το κάτι άλλο. Θα ανοίξουμε λίγο αυτό το jumbo bronze pack το οποίο έκανα από ένα SBC. Ήθελε έναν bronze παίκτη, έδωσε το χειρότερο στο κλαμπ και πίσω βγάλαμε έναν Βόρειο Μακεδόνα, ο οποίος θα φύγει στο ακριβώς επόμενο segment που θα κάνουμε και δεν βλέπω για κάτι άλλο ιδιαίτερο. Κάνει Ισπανό, ίσως έβλεπα για να ανεβάσω λίγο το πραγματάκι, αλλά οπότε υπάρχει αυτό εδώ για να τα στείλουμε όλα στο κλαμπ και δεν το ήξερα χθες και τα έκανα ένα-ένα. Δεν νιώθω καθόλου ηλίθιος αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων όμως, δεν ξέρω τι να πω γιατί νιώθω λίγο χαμένος τώρα. Αν πάω στο objective, ελπίζω πραγματικά να το μέτρησε και ναι, complete foundation είναι SBC group, φαντάζομαι θέλει όλο το SBC group, ναι, θέλει όλο το SBC group. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτό εδώ που είναι το Embrace, το οποίο θέλει δύο bronze παίκτες, common παίκτες. Πάμε λοιπόν να δούμε εδώ rating low to high. Έχουμε αυτόν εδώ τον goalkeeper που δεν τον κάνουμε τίποτα ποτέ. Ο centerback δεν έχουμε κάποιο άλλο centerback, οπότε αναγκαστικά θα μείνει. Και έχουμε και αυτόν εδώ τον cam, ο οποίος είναι με την κυριολεκτική έννοια της λέξης άχρηστος, επειδή δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Κάνουμε sub meet και εντάξει, χάσαμε για έναν από τη squad μας, αλλά ποιος νοιάζεται. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν το επόμενο pack. Γενικά, όπως είπα, δεν μου αρέσει, ρε φίλε, να κάνω πράγματα από το web app, αλλά είμαι αναγκασμένος γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να βγάλω ένα βίντεο σήμερα και άμα δεν τα κάνω αυτά το web app, δεν θα χάσω πολύτιμο χρόνο από το κανονικό το game όταν βγει. Συνεχίζουμε και τώρα έχουμε να δώσουμε 3 bronze. Σιγά σιγά ανεβαίνουν τα τι μας ζητάει, αλλά μας τα δίνει κατά κάποιο τρόπο δωρεάν. Που εντάξει, υποθέτω είναι λογικό γιατί δεν θα μπορούσαμε με κανέναν απολύτως τρόπο να τα πάρουμε άμα δεν μας τα έδινε δωρεάν. Καθώς μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η EA έχει κάνει αδύνατο να παίξουμε το game. Για να δούμε όμως τι θα μπορούσα να δώσω εδώ πέρα και υποθέτω αυτό το CB θα μπορούσα να το δώσω αφού έβγαλα έναν άλλον CB και δεν χρειάζεται τόσο. Όμως χρειάζομαι άλλο έναν παίκτορα. Και εδώ λίγο έχουμε ένα θεματάκι. Α, μπορώ να δώσω αυτό το CDM 33 pace. Δεν θα το χρησιμοποιήσω, sorry κιόλας. Αυτό το left back αν είχε άλλη θέση θα μπορούσα να το βάλω και για center back, αλλά δεν πειράζει, άσο τώρα. Πήραμε άλλο ένα πακάκι λοιπόν εδώ. Πάμε να το ανοίξουμε για αυτό premium bronze pack. Να δούμε τι θα βγάλουμε και από εδώ. Βγάλαμε έναν McVay που είναι συμπέκ Messi. Ουσιαστικά είναι σαν να βγάλαμε έναν Messi και βγάλαμε και έναν Pedraza. Δεν ξέρω καν πόσοι Pedraza υπάρχουν, είμαι σίγουρος πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο segment για να ξεκλειδώσουμε όλα τα SBC, να δούμε λίγο τι υπάρχει. Πάντα βλέπεις και κάτι ενδιαφέρον στα SBC. Δεν ξέρω τι έλεγα, κόμπλαρα λίγο γιατί σταμάτησα να μιλάω, σκεφτόμουν κάτι. Οπότε αυτή τη στιγμή μπορεί να είμαι λίγο εκτός σε αυτά που λέω. Αλλά αυτό που έχω να πω τώρα είναι ότι το FIFA πάντα έβγαζε στην αρχή κάποιους ωραίους παίκτες, ρε φίλε, για να πας να κάνεις SBC από web app και όλα αυτά. Ελπίζω το ίδιο να γίνει και φέτος. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο θα γίνει, αλλά ελπίζουμε. Γιατί ρε φίλε, ήταν κάποια SBC όπως ο Κέσι, άμα δεν κάνω λάθος, πέρυσι, που ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία SBC. Σοβαρά, πάρα πολύ ωραία SBC. Usable κάρτες για αρκετό μέρος του παιχνιδιού. Αυτό εδώ για κάποιο λόγο δεν λειτουργεί. Μην 4 player common, μάλλον επειδή ο άλλος εκεί το παλικάρι μας δεν είναι common. Δεν ξέρω αν το έκαναν λίγο για να μας πούνε μπράβο σου, μην το δώσεις αυτό, ξέρω εγώ, ή πραγματικά δεν ξέρω τι. Αυτός δεν είναι common. Ίσως θα πρέπει να δώσω τώρα κάποιον παίκτη ο οποίος δεν είναι με όλη την έννοια της λέξης άχρηστος. Και υποθέτω ο MacArthur, παρότι ήταν κάπως χρήσιμος, είναι το lowest rating που έχουμε. Άρα δυστυχώς παλικάρι μου, θα πρέπει να μπει εσύ εδώ. Για να τελειώνουμε με αυτό. Ελπίζω να βγάλουμε έναν silver καλύτερο στη θέση του. Θα τα δούμε αυτά βέβαια όταν ξεκινήσει το game, γιατί είπαμε. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα silver pack και ένα 2 players pack. Το 2 players pack δεν περιμένουμε τίποτα ιδιαίτερο. Όχι, το silver περιμένουμε. Αλλά βγάλαμε έναν CM που για την αρχή του παιχνιδιού είναι αρκετά καλός. Γενικά δεν μπορώ να πω πως είμαι ιδιαίτερα απογοητευμένος. Βγάλαμε και το logo της Παρί, το οποίο εντάξει, αν τρέταμπλ είναι όλα. Γιατί η EA δεν θέλει να μας δίνει τρέταμπλ πράγματα. Πρώτο pack λοιπόν που μπορούμε να βγάλουμε όντως κάτι χρήσιμο και αυτό θα είναι ο Ρουγκάνι, η πρώτη μας κάρτα για φέτος. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Και ο Χέρμαν. Βγάλαμε παίκτη
τη Gladbach. Φυσικά και θα μπει μέσα βασικό στην ομάδα. Έχει και καλή κάρτα για silver κάρτα. Ο Ρουγκάνι τώρα για gold κάρτα έχει από τι πιο αδύναμε κάρτε, να είμαστε δηλαδή λίγο ειλικρινεί. Πάμε λοιπόν τώρα στα SBC. Έχουμε Foundation 2, 3, 4, 5. League and Nation Hybrid, Hybrid Nation, Hybrid League. Τα κλασικά. Τα upgrades και αυτά. Δεν έχει βάλει κανένα live SBC από παίκτη. Μπορεί να τα βάλει αύριο. Τώρα εδώ τα Foundation. Πήραμε ένα Claim Rewards, το οποίο είναι ένα small mixed customization pack. Δεν ξέρω τι να πω ιδιαίτερα γι' αυτό. Και εδώ build 12 or more chemistry points within your squad. Που αν πάμε εδώ λίγο στην squad μου, το chemistry είναι στο 32. Δηλαδή τώρα, άμα βγάλουμε για αυτούς εδώ τους άχρηστους που έχουμε μέσα χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, το chemistry, ρε φίλε, δεν είναι καθόλου κακό. Έχουμε και εδώ τον Ρουγκάνι με 53 pace. Οκ. Okay. Αυτός εδώ CM είναι δυνατός, αλλά θα πάμε λίγο για το chemistry, επειδή είναι ακόμα η αρχή του παιχνιδιού. Θα βλέπετε 23 chemistry. Δηλαδή, τι υποτίθεται εγώ πως πρέπει να κάνω. Τέλος πάντων όμως, πάμε να ανοίξουμε και αυτό εδώ για να τελειώνουμε, που απλά θα έχει kits και όλα αυτά. Έχουμε την Lodge που δεν κάνει κακό logo εδώ που τα λέμε. Black and Purple, Qatar, πανέμορφα. Και για τώρα αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι άλλο να δείξω. Δεν βλέπω κάποιο tradable pack να υπάρχει εδώ πέρα που είναι απλά θλιβερό, να είμαι ειλικρινής. Απλά θλιβερό. Θα τελειώσουμε μάλλον με τα Foundation. Premium Loan δεν θα το ήθελα τόσο πολύ. Και έκανα bug αυτή τη στιγμή, άρα ναι, βγήκα από το web app. Τέλος πάντων, σταματάω λίγο εδώ και θα επιστρέψω μετά για να τελειώσουμε με το βίντεο. Να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε λίγο για να βελτιώσουμε τη squad και όλα αυτά. Coins ακόμα δεν έχω πάρει. Βέβαια η ομάδα δεν τόσο άθλια όσο ήταν ήδη. Οπότε υποθέτω το web app μου γλίτωσε αυτά τα 10 λεπτά που ξόδεψα μόλις να τα κάνω στο κανονικό game. Βέβαια, αν ήμουν στο κανονικό game θα μου παίρνει πολύ λιγότερη ώρα, επειδή ξέρω ότι εκεί τα controls καλύτερα από ό,τι ξέρω στο web app. Έχουν περάσει αρκετές ώρες από όταν έκανα το πρώτο μέρος του σημερινού βίντεο. Και όπως βλέπετε, έχουμε 100 coins μετά από ώρες σκληρής δουλειάς. Κατάφερα να τα φτάσω. Ναι, είμαι ειλικρινής. Είναι άχρηστα. Ξέρω πως μπορώ να πάω εδώ να κάνω κάποια άλλα objective σε φάση chemistry style, player contract, buy a player contract. Αυτά αποκλείεται. Αυτά που θέλει να αγοράσει θα προτιμούσα να μην, ας πούμε. Play matches δεν μπορούμε. Οπότε, ναι, κάτι πράγματα, ας πούμε, θα μπορούσαμε να τα κάνουμε. Τέλος πάντων, έχουμε 3 foundation έως τώρα ολοκληρωμένα και έχουμε εδώ 2 tourer gold players pack. Το πρώτο pack opening θα μπορούσαμε να πούμε για φέτος, επειδή έχουμε 2 pack μετρέτως pack opening, γιατί τόσο clickbaitάδες είμαστε εδώ. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το πρώτο pack, το οποίο είναι το δεύτερο pack που ανοίγουμε κανονικά, ελπίζοντας να βγάλουμε κάτι πάρα πολύ καλό. Και αυτό που θα βγάλουμε θα είναι μια Jensen, όπου από ό,τι βλέπω βγάλαμε και έναν Van Bissaka, και οι δύο κάρτες μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλές. Πάμε λίγο να τις δούμε πιο αναλυτικά. 5'8 είναι κοντό, εντάξει, medium medium. 4'3 δεν είναι απογοητευτικό. Τα links δεν είναι απογοητευτικά. Και pace, shooting, το passing κάπως απογοητευτικό. Dribbling και physical είναι πάρα πολύ ωραία. Και αν πάμε και στα playstyle, από το καταλάβω τα trades δεν υπάρχουν καν φέτος, έχουμε και κάποια ωραία playstyle. Και φυσικά αν πάμε εδώ στον Van Bissaka, θέλω να κάνω λίγο compare price. Και όπως βλέπετε, αυτή η κάρτα πουλάει λίγο αρκετά και θα πουλήσει και ακόμα περισσότερο μετά, γιατί είναι μια όντως πολύ ωραία κάρτα. 6 foot, ένα παίκτη που ήταν όντως αρκετά καλός και στην αληθινή ζωή. Τώρα βέβαια έχει ξεπέσει λίγο, αλλά είναι μια ωραία καρτούλα, ρε φίλε. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να παίξει και CB αυτή η κάρτα. Θα ήταν λογικό να μπορεί, αλλά δεν μπορεί. Και έχει και ένα playstyle χρυσό slide tackle. Πολύ ωραίο το πρώτο pack. Πάμε να δούμε και από το δεύτερο τι θα μπορέσουμε να βγάλουμε. Ελπίζουμε για το καλύτερο φυσικά. Για να δούμε EA τι θα μας δώσει μέσω του web app. Και θα πάρουμε έναν Dumfries που είναι ακόμη ένα τρελό right back και ένα Saul που θα ταιριάξει τέλεια στην ομάδα. Ο Dumfries υποθέτω και αυτό κάπου εκεί θα πάει και πιο ακριβά θα περίμενα. Και ισχύει, πάει ακόμα πιο ακριβά. Γιατί είναι μια ακόμα καλύτερη κάρτα από όποια πλευρά και άμα το δεις. Είναι πιο ψηλός, μπορεί να παίξει RM, έχει 3-2. Τα contract εντάξει δεν μας πολύ ενδιαφέρον εκεί. Έχει και πάρα πολύ ωραία στατιστικά με το τρελό του physical. Από playstyle δεν έχει κάποιο χρυσό, αλλά έχει αρκετά playstyle. Και ο Saul επίσης δεν απογοητεύει καθόλου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε αρκετά καλοί από την πλευρά του τι έχουμε βγάλει έως τώρα. Δεν μπορώ να τελειώσω αυτά εδώ τα Foundation 4 και 5 κυρίως επειδή δεν μπορώ να ασχοληθώ. Αλλά μόλις βγει το κανονικό game και παίξουμε κάποια match είμαστε εντάξει. Ήθελα να πάρω ένα προβάδισμα, ρε φίλε, αλλά δεν το κατάφερα. Δηλαδή, αυτή εδώ είναι η ομάδα που έχω τώρα. Μπορώ να πω πως είναι αρκετά καλωστημένη ομάδα για ένα παιχνίδι που έχει βγει λιγότερο από 24 ώρες και δεν μπορώ καν να παίξω. Παρότι ξέρω ότι υπάρχουν τυπάδες που έχουν ήδη κανονική ομάδα για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Για το ότι, ρε φίλε, αυτοί ξέρουν να κάνουν trading, ξέρουν τι να κάνουν, ξέρουν τι το ένα, ξέρουν τι το άλλο. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, δεν θα τα μάθω αυτά. Οπότε απλά αφήστε με στη γωνία μου να κάνω ό,τι μπορέσω. Αυτή θα μπει φυσικά εκεί η striker. Παρότι ο Ντάνι Γκόμες δεν είναι καθόλου απογοητευτικό στο striker, δεν μπορούμε να πούμε πως είναι και στο επίπεδο αυτή τη τυχαία γυναίκα που ποτέ δεν έχω δει. Θα βάλουμε εδώ πέρα αυτά. Ο Ντάφρι θα μπει στον Λιβραμέντο που ήμουν αρκετά χαρούμενο που τον είχα, αλλά όπως φαίνεται τελικά δεν υπάρχει κάποιο λόγο να είμαι τόσο χαρούμενο μόλις βρήκαμε κάποιον καλύτερο. Rating high to low, έχουμε και τον Van Bissaka εδώ άμα χρειαστεί. Playstyle Plus πρέπει να είναι εκείνο το χρυσό, αν δεν κάνω λάθος, αλλά να μην λέμε πράγματα που δεν είμαστε σίγουροι. Α, είναι Liga F, γι' αυτό δεν λιγκάρει τύπησα.
Λιγκάρει μόνο με αυτήν εδώ που είναι επίσης Λιγκαεύ. Είναι λίγο θλιβερό με την όλη έννοια της λέξης. Θα ήθελα να προσπαθήσω αν γίνεται να το πάω 33, ρε φίλε, το rating, αλλά δεν γίνεται, ειλικρινά δεν γίνεται. Να δούμε εδώ αν υπάρχει κάποιο swap manager λίγο να μας βοηθήσει. Αργεντινή δεν βοηθάει. Αυτός εδώ κάπως βοηθάει για να βάλουμε εκείνη την τυχαία τύπησα. Η άλλη είναι άχρηστη. Οπότε θα βάλουμε αυτόν εδώ και θα φέρουμε πίσω την τυχαία τύπησα, η οποία τώρα θα έχει 2 κέμ και μας το ρίχνει μόνο ένα. Πάρα πολύ όμορφα. Αυτός εδώ μπορεί να πάει πίσω στο club, παρότι σχετικά με τον Σαούλ εδώ που τα λέμε, το pace μόνο ένα περνάει. Εντάξει, δεν αξίζει. Πιστεύω ότι θα αξίζει λίγο επειδή έχει περισσότερο pace, αλλά πολύ λιγότερο από ό,τι περίμενα το pace. Γιατί τα CM νομίζω ξέρουμε όλοι ότι το FIFA δεν τα πολυσεύεται από αυτή την πλευρά. Τώρα δεν ξέρω αν έχω κάποιον Ισπανό που μπορεί να παίξει δεξί back, να βάλω για λίγο μπάσκετ. Υπάρχει κανένα πραγματάκι να κερδίσουμε με το 33 το chemistry που είναι το max. Αλλά όπως φαίνεται θα αφήσουμε την ομάδα έτσι για τώρα. Θέλω το contract να το βάλω σε αυτή την τύπη επειδή φαίνεται, ρε φίλε, πολύ ωραία καρτούλα. Και μετά ήταν ο Dumfries η άλλη μας επιλογή. Αλλά πάμε στην Janssen. Οπότε πάμε απλά η consumable. Έχω ήδη 76 contract που είναι απλά τρελό. Και θα πάμε να δώσουμε από αυτό εδώ που είναι το πιο άχρηστο από όλα. Γιατί απλά το χρειαζόμαστε για ένα foundation player contract λοιπόν. Και έχουμε 200 coins. Από το 500 και πάνω μπορείς να κάνεις μεταγραφές. Απλά η chemistry style έχει εδώ πέρα. Και μετά έχουμε buy a player contract και list κάτι πραγματάκια. Απλά η chemistry style, buy a player contract, list one player και buy one player. Και build 12 chemistry. Αυτό ειλικρινά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το έχω ολοκληρώσει ακόμα. Δεν έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως τώρα. Πραγματικά μερικές φορές δεν ξέρω τι να πω στην EA. Αλλά για να δούμε εδώ τι θα μπορούσα να βάλω. Δεν έχουμε κάποιο consumable όπως φαίνεται για να τις αλλάξουμε το chemistry style. Και αυτό είναι απλά κακό. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Γιατί παρότι έχω 29 chemistry, εκεί λέει πως δεν έχω κάνει το 13. Ναι, μερικές φορές και εγώ δεν ξέρω τι να πω για αυτό το game. Δεν θα κάνω πάντως κάτι άλλο από web όπως φαίνεται. Γιατί δεν μου αρέσει το web. Δεν μου άρεσε ποτέ το web. Ποτέ δεν έπαιζα από web πριν βγει το game. Εγώ θέλω να βγει το game. Δηλαδή καταλαβαίνω τι θα μου πείτε όλοι και θα έχετε δίκιο. Άμα ασχοληθείς από το web από τώρα, βγάλεις coins και πάρεις έστω και μια κάρτα, η διαφορά είναι τεράστια. Επειδή μόλις αρχίσουν και πακάρουν περισσότεροι τις κάρτες, έχουν λεφτά. Αυτά τα λεφτά θα αρχίσουν να αγοράζουν κάρτες, οπότε θα αρχίσουν να ανεβαίνουν πάρα πολύ, πάρα πολλές κάρτες. Ανεβαίνουν τρελά ήτιμε. Δηλαδή αυτό ο Dumfries που έχω τώρα 4K πάει, θα πάει ρε φίλε 10. Θα ανεβούν όλες οι κάρτες πολύ. Οπότε μπορείς να βγάλεις πάρα πολύ profit αν προλάβεις και χτίσεις μια ομάδα τώρα. Μόλις ξεκινήσεις το game, την πουλάς, φτιάχνεις μια μικρούλικη ομάδα μετά. Παίζεις και με εκείνη, δεν χάνεις κάτι δηλαδή. Αλλά ουσιαστικά αυτό που λέω είναι μπορείς να αγοράζεις, να πουλάς, να αγοράζεις, να πουλάς και να βγάλεις έτσι coins. Ξέρω πως πάντα έτσι κάνουν οι traders. Δεν είμαι trader όμως το ξαναπώ. Εμείς είμαστε εδώ για να βαϊμπάρουμε. Οπότε αυτό είναι το σημερινό βίντεο. Εγώ θέλω απλά να πάτε λίγο κάτω στην περιγραφή και να μου γράψετε. Αύριο θα βγει το game. Φυσικά και θα βγάλω βίντεο, αλλά θέλετε να βγάλω ένα βίντεο στις 8 που κοιτάμε απλά γενικά το game και θα ρίξουμε και πολύ βάρος στο Ultimate Team. Ή να βάλουμε ένα βίντεο στις 12 το πρωί όπου κοιτάμε το game για να είναι και φρέσκο-φρέσκο. Και μετά άλλο ένα βίντεο στις 8 το βράδυ όπου κοιτάμε καθαρά Ultimate Team. Γράψτε το με αυτό κάτω στην περιγραφή. Και γενικά, αν μας ενδιαφέρει το content που ανεβάζω, μπορείτε να κάνετε subscribe για να δείτε και τα επόμενα βίντεο που θα είναι σίγουρο ότι θα βγουν αυτές τις μέρες. Γιατί έχουμε πάρα πολύ content να κοιτάξουμε με το νέο game. Δεν έχω πάντως κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ που παρακολούθησατε. Τα λέμε την επόμενη φορά και γεια σας.